Θεό αναθεμένο στην συνζωήν εκπαιδός, ποιμήν ανοιγορεύσε και ιεράρχησε πτός, Χριστού ιερότατε, ο οθεν του δεσπότου, ως τιμή εικόνα, θλίψεις εν εξωρίες, μη χαΐλ καθυπέστης, και νύνα να πηγάζει σημεία, Τη 23η του μηνό Μαου, Μιχαήλ του Ομολογητού Επισκόπου Συνάδων, Μαρία τη Μυροφόρου τη Συζύγου του Κλοπά, Σελεύκου και Σαλονά των Ρωμαίων Μαρτύρων, Συνεσίου Επισκόπου Καρπασία τη Κύπρου ο Όσιος Μιχαήλ, ο Ομολογητής Επίσκοπος Συνάδων. Έζησε στα χρόνια του βασιλέως Λέοντο του Αρμενίου, 814 μετά Χριστών. Μοναχογιός πλουσίων γονέων ο Μιχαήλ, από τα σύναδα της Φριγίας της Μικράς Ασίας, σπούδασε τα θεολογικά γράμματα και έπειτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέθηκε με έναν Άγιο άνθρωπο το Θεοφύλακτο και οι δύο μαζί κατοίκησαν σε ένα μοναστήρι στον Εύξηνο Πόντο που είχε ιδρύσει ο Πατριάρχης Άγιος Ταράσιος, ο οποίος είδε το φωτισμό και την Αγία Ζωή των δύο ανδρών και τους χειροτώνησε ιερείς. Έπειτα τον Μεν Θεοφύλακτο τον έκανε επίσκοπο Νικομηδίας, τον δε Μιχαήλ επίσκοπο Συνάδων. Στη νέα του θέση ο Μιχαήλ, έλαμψε πνευματικά ως υπέρλαμπρη πόλη επί του όρου σκημένη. Δυναμικός μαχητής της πίστεως, δίδας και τακτικά το Θείο Λόγο, υπεράσπιζε άγρυπνα το ορθό δόγμα από τις αιρετικές θηδασκαλίες και διακρίθηκε για τα φιλάνθρωπα αισθήματά του, συντρέχοντας τους φτωχούς και ασθενείς του πιμνίου του. Όταν ο αυτοκράτορ Λέων ο Αρμένιος κήρυξε διωγμό ενάντια στις ιερές εικόνες, ο Μιχαήλ αντιτάχθηκε με θάρρος σε αυτήν την προκλητική ενέργεια του αυτοκράτορα. Αλλά ο Λέων με θρασίτητα τον έκλεισε σε ένα φρούριο που ονομαζόταν Ευδοκιάς. Αλλά επειδή ο Μιχαήλ δεν έπαβε να διδάσκει την αλήθεια, τον περιέφερε από φυλακή σε φυλακή, με αποτέλεσμα από τις πολλές κακουχίες να παραδώσει το πνεύμα του ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Την κάρα του Αγίου Μιχαήλ αποθυσαυρίζει η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους, που της παραχωρήθηκε με χρυσόβουλο από τους βασιλείς Βασίλειο και Κωνσταντίνο. Η Αγία Μαρία του Κλοπά η Μυροφόρος Ήταν σύζυγος του Κλοπά και μία από τις γυναίκες που ακολούθησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και υπηρετούσαν στο έργο Του. Όταν γινόταν η φρικτή θυσία του Γολγοθά και οι μαθητές κρύβονταν και διασκορπίζονταν, αυτή συμπαρακολουθούσε στον τόπο της καταδίκης και συμπαραστεκόταν στην σταυρική αγωνία και την ταφή έπειτα του Ιησού Χριστού. Αλλά ήταν και μία από τις μυροφόρες που ευτύχησε να ακούσει το πρωί της Κυριακής, το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως. Η γη της Μαρίας αυτή ήταν ο Ιωσής και ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος συγκαταλέχθηκε μεταξύ των δώδεκα Αποστόλων και ονομαζόταν μάλιστα Ιάκωβος ο Μικρός, για να διακρίνεται από τον άλλο Ιάκωβο, τον αδελφό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης η Μαρία ήταν παρούσα και κατά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στο Υπερό. Όταν σχηματίστηκε η πρώτη εκκλησία στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία εξακολούθησε να προσφέρει σε αυτήν τις υπηρεσίες της για την επέκταση της αληθινής πίστεως και για κάθε καλό και φιλάνθρωπο έργο.